Αντρέας Δημητρίου. Αντρέα, ταξίδι για την πρόκριση που ισοδυναμεί με είσοδο σε όμιλο για ακόμη μια χρονιά συνεχομένη. Ναι, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την Ομόνια. Όπως το έχετε πει, είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο και ταυτόχρονα πολύ μεγάλη ευκαιρία για μας. Η παρουσία μας για δεύτερη χρονιά σε Ευρωπαϊκό Όμιλο. Για να το πετύχουμε αυτό θα χρειαστεί να καταβάλουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια αύριο απέναντι στην Φλόρα Τάλιν, που έδειξε ότι είναι μια καλή ομάδα, αξιόμαχη και περιμένουμε ένα δύσκολο παιχνίδι. Μέσα σε ένα πολύ καλό γήπεδο περιμένουμε καλές τις καιρικές συνθήκες για ποδόσφαιρο και αναμένουμε ότι η Ομόνια θα παρουσιαστεί ακόμη πιο καλή σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, καθώς όσο χρόνος περνά και βάζουν παιχνίδια πάνω τους οι παίκτες, είναι φυσιολογικό να περιμένουμε ότι σταδιακά θα αυξάνουμε τα καλά μας χρονικά διαστήματα στο γήπεδο. Θεωρείς ότι η Ομόνια είναι το φαβορί στην αναμέτρηση, είναι στα χαρτιά το φαβορί, αλλά θεωρείς ότι η πρόκριση θα κριθεί με την απόδοση που θα έχει η Ομόνια στην αναμέτρηση? Κοιτάξτε, έχουμε το σκορ του πρώτου αγώνα υπέρ μας. Ναι, μεν ένα στενό, μια στενή νίκη, όμως δεν πάβει από το να είναι μια νίκη και ένα αποτέλεσμα που μας δίνει ένα αφρύ προβάδισμα. Όμως σε αυτό το επίπεδο οι διαφορές ανάμεσα στις ομάδες είναι μικρές και αυτό το βλέπουμε, το έχουμε δει και στα προηγούμενα παιχνίδια των δύο οργανώσεων της UEFA, στους προηγούμενους γύρους. Και έτσι περιμένουμε ένα παιχνίδι, ναι, που ίσως να κριθεί και στις λεπτομέρειες, ίσως κάποιες στιγμές μέσα στον αγώνα να κάνουν τελικά τη διαφορά. Γι' αυτό και εμείς θέλουμε να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι, πάρα πολύ έτοιμοι και να εκμεταλλευτούμε τις συγκυρίες και τις στιγμές του αγώνα υπέρ μας. Τα αγωνιστικά προβλήματα, ποιοι ποδοσφαιριστές θα είναι εκτός? Κοιτάξτε, αυτό θα το δούμε αύριο, συγγνώμη, σήμερα μετά την τελευταία προπόνηση. Οπότε νομίζω το αφήσουμε ως εδώ και το απόγευμα θα είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε τους παίχτες που θα ενισχύσουν το πλάνο του προπονητή. Άρα ταξιδεύουν όλοι οι ποδοσφαιριστές με την ομάδα και θα αποφασίσει ο κύριος Μπέρκ ποιοι θα είναι έτοιμο πολέμου. Κοιτάξτε, όπως έγινε και την προηγούμενη εβδομάδα, ο προπονητής ήθελε να δει τους παίχτες μέχρι την τελευταία στιγμή, ειδικά κάποιους. Οπότε νομίζω να κάνουμε λίγη υπομονή. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Να είστε.